αρχίζουμε τη σειρά των μαθημάτων μας, το σχέδιο του Θεού, το έργο του Θεού στις έσχατες ημέρες. Το έργο του Θεού στις έσχατες ημέρες και διαβάζουμε από τη σελίδα 928. Είναι από το κεφάλαιο ΚΑ του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΚΑ κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 21 κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Όταν δε είδητε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένην υπό στρατοπέδων, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήμος εις αυτής. Τότε οι όντες εν τη Ιουδαίας φεύγουσιν εις τα όρη και οι εν μέσω αυτής σας αναχωρώσιν έξω. Και οι εν της αγρής ας μη εμβαίνουσιν εις αυτήν. Διότι η μέρα εκδικήσεως είναι αύτε, διε να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Ουέ δε εις τα σεγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες, διότι θέλει είστε μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά του λαού τούτου. Και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας και θέλουσι φερθεί εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό των εθνών έως σου εκπληρωθώσιν η καιρή των εθνών. Και θέλουσιν είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρη και πηγή τη γη στενοχωρία εθνών εν απορία και θέλει ηχή η θάλασσα και οι άνθρωποι θέλουσι από ψυχή εκ του φόβου και τη προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, διότι εδυνάμει των ουρανών θέλουσι σαλευθεί και τότε θέλουσιν ειδή των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη με τα δυνάμεω και δόξη πολλή. Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώστε τα κεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Την περασμένη Δευτέρα, λοιπόν, με τη χάρη του Χριστού, διαβάσαμε και από το κατά Ματθαίον και μάλιστα από το 24 κεφάλαιο, κάπα δέλτα κεφάλαιο, και από το 4 ως το 8 και μας περιέγραψε ο Λόγος του Θεού την περίοδο που είναι οι αρχές οδύνων, όπου οι αρχές οδύνων ξεκινάνε, έτσι τουλάχιστον θεωρούμε εμείς και θα δούμε γιατί το λέμε, ξεκινάνε από την αρχή του αιώνα τούτου και ολοκληρώνονται μέχρι το 1948, όπου δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ και μπαίνουμε, όπως πιστεύουμε, Θεού θέλοντος αν δεν κάνουμε λάθος, στην τελευταία γενιά. Τα χαρακτηριστικά της περίοδου αρχές οδύνων είναι ότι θα υπάρχουν πλάνες πολλές, οι οποίες βέβαια θα μιλάνε για τον Χριστό πρώτον, δεύτερον θα ακούσουν φήμες πολέμων και πολέμους και μάλιστα δύο παγκόσμιοι πόλεμοι θα υπάρξουν αυτή την περίοδο και είναι οι μοναδικοί παγκόσμιοι πόλεμοι που έχουν λάβει χώρα στην ανθρωπότητα μέχρι σήμερα. Ο πρώτος γύρω στο 1912 και ο δεύτερος στο 1940 και τους περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι θα ηγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και ταυτόχρονα θα υπάρχουν σημεία για να αποκαλύπτουν και να φανερώνουν στους ανθρώπους ότι φτάσαμε στον τελευταίο αιώνα στις αρχές των οδύνων, στην περίοδο που ο Λόγος του Θεού λέγει αρχές οδύνων της εγκυμονούσης και τα σημεία θα είναι πίνες, αρρώστιες, σεισμοί κατά τόπους, λέει ο Ματθαίος. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ο Λόγος του Θεού, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, μιλάει πάλι από το 5 εδάφιο, το Ιώτα Γάμα 13 κεφάλαιο, έως και το 8, για τα ίδια ακριβώς, προσθέτει όμως και ένα καινούριο σημείο, ταραχές. Σεισμοί λοιπόν, πίνες, αρρώστιες, ταραχές και ο Λουκάς, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον δηλαδή, πάλι για την ίδια περίοδο που είναι αρχές οδύνων προσθέτει και κάτι άλλο, φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού και είπαμε ότι πραγματικά αυτά τα σημεία έλαβαν χώρα μέχρι το 1948 και πίνες αυξανόμενες σε πολλά μέρη της γης και ταραχές και επαναστάσεις ήταν ο πιο κρίσιμος αιώνας της ανθρωπότητος με μεγάλα επιτεύγματα του ανθρωπίνου γένους, επαναστάσεις, βιομηχανικές επαναστάσεις, οικονομικές επαναστάσεις, κοινωνικές επαναστάσεις, αλλαγές συνόρων. Ήταν φοβερή αυτή η περίοδος.
Και το καταπληκτικό επίσης σημείο είναι, όπως είπαμε, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι που δεν ξανάγιναν και δεν θα ξαναγίνουν παρά μόνο στο τέλος της εφταετίας του Αντίχριστου, που θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, όπου εκεί θα είναι καταστροφικός. Και τέλος, ένα άλλο επίσης θαυμαστό σημείο είναι αυτό που διαβάσαμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον: «Φόβητρα και σημεία μεγάλα από τον ουρανό, για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα εμφανίστηκαν οι αεροπορικές δυνάμεις, και πρώτος καταρχάς, αλλά ιδιαιτέρως ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν με τρομακτική ανάπτυξη η αεροπορία. Ο πόλεμος κερδίθηκε από την αεροπορία, ιδιαιτέρως δε δημιουργήθηκε και η πρώτη ρήψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι στην Ιαπωνία, και έτσι έληξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Στη συνέχεια διαβάσαμε πάλι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον από το 9 και έως το 13, που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, μέσα στην οποία τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν οι ταλαιπωρίες που περάσανε, η διωχμή, ο χωρισμός, όπως είπε ο Χριστός, ότι δεν ήρθα να φέρω ειρήνη στον κόσμο αλλά μάχαιρα, να χωρίσω αδελφό από αδελφό, πατέρα από γιο, κόρη από μητέρα, πεθερά από νύφη, και τούτο ο χωρισμός έρχεται με το Λόγο του Θεού. Το κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν, το πρώτο στην περίοδο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, ήταν αυτός ο χωρισμός και το μίσος που δημιουργήθηκε μεταξύ των ανθρώπων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η διωγμή που υπέστησαν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, καταρχάς από τους Ισραηλίτες και μετά σε όλη την, όπου και αν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, ξεκινώντας από τους Ισραηλίτες αλλά και από τα έθνη. Το τρίτο χαρακτηριστικό ήταν η πλήθυνση της ανομίας την περίοδο εκείνη, και τέλος η υπομονή που χρειαζόντουσαν οι άνθρωποι για να επιβιώσουν μέσα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους του διωγμού της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Τα ίδια χαρακτηριστικά για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία τα βρήκαμε επίσης στο 13ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, από το 9 εδάφιο έως και το 13, και τα χαρακτηριστικά αυτά είναι, τελειώνουν με το «ο υπομείνας δε ως τέλους θέλει σωθεί». Σήμερα θα διαβάσουμε αυτό το οποίο αναφέρεται μόνο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και αρχίζει από το 20 εδάφιο, έτσι πως διαβάσαμε στο ΚΑΑ και στο 21 κεφάλαιο, από το 20 εδάφιο έως και το 24. Και είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό. Διαβάζουμε αναλυτικά. Ήταν η προφητεία που ο Χριστός έδωσε και γνώριζαν οι μαθητές. Γι' αυτό και όταν είδαν τα σημεία που θα διαβάσουμε τώρα, μόνο οι χριστιανοί γλίτωσαν, λέγει η ιστορία, γιατί έφυγαν από την Ιερουσαλήμ όταν είδαν τα σημεία. Οι παραμείναντες στην Ιερουσαλήμ κατεστράφησαν και διασπάρει ο λαός Ισραήλ σε όλη την οικουμένη. Έλεγε λοιπόν τότε ο Χριστός πριν σταυρωθεί, και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή μετά την Κυριακή των Βαΐων, όταν εισήλθε μέσα στην Ιερουσαλήμ για να σταυρωθεί, εκεί έκαμε αυτή την υπέροχη διδασκαλία των εσχάτων ημερών. Λέγει λοιπόν ο Χριστός στο 20 εδάφιο: «Όταν δε είδετε την Ιερουσαλήμ περικυκλουμένη υπό των εθνών, τότε γνωρίσατε ότι επλησίασεν η ερήμωσις αυτής». Και η ιστορία γράφει ότι περικύκλωσε ο Τίτο την Ιερουσαλήμ και ήταν έτοιμος να την καταστρέψει, αλλά ήρθαν μηνύματα από τη Ρώμη και την εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά ήταν αρκετό. Οι χριστιανοί που είδανε την περικύκλωση της Ιερουσαλήμ και ότι ο Κύριος είπε ότι επλησίασε, δεν ήρθε, επλησίασε η ερήμωση αυτής, και έφυγαν. Και αφού έφυγαν οι χριστιανοί, τότε επέστρεψε ο Τίτο και κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ. Και συνεχίζει το 21 εδάφιο: «Αφού όταν είδετε,
τότε οι όντες εν τη Ιουδαία, τώρα υπάρχει προτροπή, ας φεύγουσιν εις τα όρη και οι εν μέσω αυτής ας αναχωρώσιν έξω και οι εν της αγρής εις μην εμβαίνουσις αυτήν. Αυτή ήταν λοιπόν, το σημείο ήταν η περικύκλωσης και η πολιορκία και η εντολή ήταν όταν το δείτε αυτό φύγετε. Και το ερώτημα ήταν πώς θα φύγουμε ενώ είναι περικυκλωμένοι και η απάντηση ήρθε στην πραγματικότητα γιατί εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ ο Τίτο για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, αρκετό όμως για να μπορέσουν οι πιστοί να φύγουν. Γιατί να φύγουνε, 22 εδάφιο, διότι οι μέρες εκδικήσεως είναι αυτή δια να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα. Είναι οι μέρες της εκδικήσεως του Θεού για την Ιερουσαλήμ, ώστε να εκπληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα που μίλαγαν για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Συνεχίζει για αυτούς που μένουνε τώρα, που μείνανε. Οι χριστιανοί φύγανε. Για αυτούς που μείνανε ή και για τους χριστιανούς που δεν εμπιστεύθηκαν τα λόγια του Χριστού, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το λαμβάνουμε πάντοτε σοβαρά υπόψη μας, να εμπιστευόμεθα τα λόγια του, τα γεγραμμένα ιδιαιτέρως του Θεού, τα λόγια του Χριστού, γιατί εξάπαντος θα εκπληρωθούν. Ουέ λοιπόν εις τας εγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τες ημέρες, διότι θα είναι μεγάλη στενοχωρία επί της γης και οργή κατά τούτου του λαού, του Ισραήλ, και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας και θέλουσι φερθεί εχμάλωτη εις πάντα τα έθνη. Με απόλυτη λεπτομέρεια και θα έλεγα προφητική, ιστορική λεπτομέρεια, προφητικά για την ιστορία του μέλλοντος μιλάει ο Θεός σε απόλυτη, με απόλυτη λεπτομέρεια. Περικύκλωσης, όσοι μπορούν να φύγουν όταν θα βρουν την ευκαιρία, και όταν επιστρέψουν θα γίνει η μεγάλη καταστροφή, γιατί είναι οι μέρες εκδικήσεως του Θεού για να εκπληρωθούν τα γεγραμμένα στο Λόγο του Θεού. Ουέστασε κοιμονούσας και τα θυλαζούσας, σφάζανε γυναίκες και βγάζανε παιδιά, λένε οι ιστορικοί. Και σφάζανε και άντρες και γυναίκες, γιατί οι Ισραηλίτες κατάπιναν τα χρυσαφικά τους για να τους τα πάρουν. Τρομακτικές βαρβαρότητες έκαναν οι Ρωμαίοι στην Ιερουσαλήμ, που όμως ήταν προφητευμένες. Γι' αυτό αδερφοί, να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε και πώς σκεπτόμαστε. Βεβαίως στενοχωρούμεθα και προσευχόμεθα όταν βλέπουμε τη γη και την κτήση να στενάζει και να συναγωνιά, να καίγονται τα πάντα. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Πάντα ταύτα πρέπει να γίνωση πρώτον και ύστερα θα έρθει το τέλος. Δεν περιμένουμε τη γη τώρα να είναι ομορφότερη και οι καιροί που έρχονται στους ανθρώπους να είναι καλύτεροι. Αντιθέτως, ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι καιροί κακοί θα έρχονται τις έσχατες ημέρες και μάλιστα θα είναι σαν τις οδύνες της εγκυμονούσης. Δηλαδή, όπως μια γυναίκα που είναι έγκυος και πλησιάζει στη γέννα, ξαφνικά έρχεται ο πρώτος πόνος, μικρός, και αναρωτιέται είναι πόνος της γέννας, και πώς θα καταλάβει ότι είναι πρώτος ο πόνος της γέννας, γιατί θα επανέλθει ο πόνος, λίγο μεγαλύτερος, και πάλι θα αναρωτηθεί είναι πόνος της γέννας. Και πώς θα το καταλάβει, γιατί θα επανέλθει και θα είναι τώρα και μεγαλύτερος και συντομότερο το χρονικό διάστημα. Και τότε καταλαβαίνει η γυναίκα και φωνάζει πάμε γεννάω, και επανέρχεται ο πόνος δυνατότερος και συντομότερο, σε συντομότερο χρονικό διάστημα, και επανέρχεται ο πόνος. Και αυτά που συμβαίνουν τώρα αδερφοί αγαπητοί έχουν ακριβώς την ίδια συχνότητα. Δηλαδή τις πυρκαγιές, να πούμε παραδείγματος χάρη, τα τελευταία 10 χρόνια γίνονται, αλλά τώρα βλέπουμε γίνονται συχνότεροι και εντονότεροι, όχι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, σε όλη τη γη. Γιατί είναι γραμμένο
η φύση συστενάζει και συναγωνιά. Θέλετε να το δούμε αυτό πριν προχωρήσουμε? Να πάμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, να διαβάσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια και τον προφητικό λόγο του Κυρίου μας, το 8 κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, ή τα κεφάλαιο 19 εδάφιο, σελίδα 999. Να δούμε πώς περιγράφει τούτο ο Λόγος του Θεού. Και δεν είναι μόνο εδώ βέβαια, αλλού λέει ότι η κατάρα έρχεται στη γη όλη με αυξανόμενους ρυθμούς. Εδώ όμως διαβάζουμε: διότι η μεγάλη προσδοκία της κτίσεως προσμένει την φανέρωση των Υιών του Θεού. Όλη η κτίσεις περιμένει να φανερωθούν τα παιδιά του Θεού. Υπάρχουν τα παιδιά του Θεού. Είναι αυτοί που δέχθηκαν τον Χριστό, που αναγεννήθηκαν, που βαφτίστηκαν με πνευμάγιο, που έχουν στα χέρια τους και ζούνε με το Λόγο του Θεού και η ζωή τους είναι κατευθυνόμενη προς την προσευχή στην παρουσία του Θεού. Αλλά ακόμη τα παιδιά του Θεού δεν έχουν φανερωθεί και όλοι οι κτίσεις προσδοκεί και προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Γιατί? Επειδή η κτίσεις όλη υπετάχθη εις τη ματαιότητα ουχή εκ ουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν. Όλη η κτίσεις έχει υποταχθεί κάτω από το διάβολο. Όχι γιατί το θέλησε, αλλά γιατί αναγκάστηκε. Σας θυμίζω, ο Θεός έθεσε όταν δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα στον Παράδεισο να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν με την παράβασή του. Όμως έπαψε ο Αδάμ να εργάζεται και να φυλάτει, δηλαδή έχασε την παρουσία του Θεού και έτσι ο Θεός πια δεν ήτανε αυτός ο οποίος δια του Αδάμ, του πρώτου Αδάμ, του ανθρώπου Αδάμ, του χωικού Αδάμ θα έπρεπε να φυλάει την κτήση όλη. Δεν μπορούσε πια ο Θεός λόγω της παράβασης. Όμως θα έρθει η στιγμή που θα δούμε τώρα προχωρώντας λίγο παρακάτω, όταν θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού και θα αποκαλυφθεί ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα αναγεννήσει τη γη και θα βασιλεύσει για 1000 χρόνια επί της γης, ενώ θα έχει δέσει το διάβολο. Όμως να συνεχίσουμε. 21 εδάφιο, επελπίδει ότι και αυτή η κτίσης θα ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς. Δηλαδή τώρα η κτίσης βρίσκεται σε δουλεία φθοράς. Δηλαδή είναι υποδουλωμένη στο να φθείρεται. Δεν ζωογονείται, δεν ζωοποιείται η φύσης, φθείρεται. Και στη γη ιδιαιτέρως, που είναι ο τόπος που ο Θεός έφτιαξε για να θέσει τον άνθρωπο, και η γη, το χώμα χάνεται, αυξάνονται οι έρημοι. Ένα μεγάλο οικολογικό πρόβλημα όλης της γης είναι η λεγόμενη ερημοποίηση της γης, η αύξηση των ερήμων, της ερήμου πρώτον. Δεύτερον είναι ότι τα νερά λιγοστεύουνε, τα πόσιμα νερά, τα υγιή νερά, και δεν φτάνουνε, λιγοστεύουνε όλο και περισσότερο, μολύνονται ταυτόχρονα όπως μολύνεται και η θάλασσα, μολύνεται η ατμόσφαιρα έντονα, δημιουργείται το περίφημο φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπου έτσι όπως ο Θεός είχε προσδιορίσει να είναι φυλαγμένα τα ύδατα, γιατί αν τα ύδατα ήταν τα νερά ελεύθερα σε όλη τη γη δεν θα υπήρχε ξηρά. Ο Θεός όμως έχει σταθμίσει τα ύδατα. Μεγάλες απεριόριστες ποσότητες ύδατος είναι στα σύννεφα σε αέρια μορφή, απεριόριστες ποσότητες ύδατος είναι στα παγόβουνα στο βόρειο και νότιο πόλο, και απεριόριστες ποσότητες ύδατος είναι στη θάλασσα. Αλλά το πόσιμο νερό ανανεούται
και καθαρίζεται με ένα εκπληκτικό μηχανισμό μέσα στο φοβερό αυτό καθαρτήριο που λέγεται θάλασσα, με την εξαέρωση και τη βροχή πάλι. Είναι θαυμαστός ο Θεός και η δημιουργία που έχει κάνει και οι ισορροπίες σε αυτό το μικρό πλανήτη που λέγεται Γη. Γιατί όλα αυτά υπέρ του ανθρώπου? Για να διατηρείται ο άνθρωπος σε ζωή. Όμως ξέρουμε εμείς ότι οι κτήσεις είναι σε δουλεία φθοράς. Θα φθείρεται και όλο θα φθείρεται. Και ενώ οι άνθρωποι θα είναι οικοδομούντες, ο Θεός θα γκρεμίζει. Και ενώ οι άνθρωποι θα είναι φυτεύοντες, θα καίγονται. Γιατί είναι σε περίοδο φθοράς. Αλλά συνεχίζει. Διαβάζω ξανά το 21. Επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της φθοράς. Ελπίζει δηλαδή η κτήσης να ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και να μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Που υπάρχουν τα τέκνα του Θεού. Ιδιαίτερα τον τελευταίο αιώνα, την τελευταία γενιά, υπάρχουν η τελευταία Αποστολική Εκκλησία, που θα τη δούμε και αυτή στη συνέχεια μέσα στο σχέδιο και το έργο του Θεού. Επειδή 22 εδάφιο. Γιατί δηλαδή ελπίζει η κτήσης ότι θα ελευθερωθεί? Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτήσης και συστεναζεί και συναγωνία. Ωραίες λέξεις. Συστενάζει, στενάζει με κάποιον άλλον, θα δούμε. Συναγωνιά, αγωνιά με κάποιον άλλον η κτήσης. Ποιον? Και όχι μόνον αυτή, αλλά και αυτή εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, οι οποίοι και εμείς αυτοί στενάζουμε. Στενάζουμε εμείς, συστενάζει η κτήσης. Αγωνιούμε εμείς, συναγωνιά η κτήσης. Αλλά και εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος περιμένουμε, όπως η φύση, η κτήσης προσδοκά και ελπίζει να έρθει στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, έτσι και εμείς περιμένουμε την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την Ανάστασή μας και την αρπαγή της Εκκλησίας. Μέχρι λοιπόν την αρπαγή της Εκκλησίας, εμείς οι χριστιανοί θα στενάζουμε και θα αγωνιούμε για όλα αυτά τα κακά τα οποία θα γίνονται, που θα είναι και πείνες, θα είναι και ταραχές, θα είναι και σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους, θα είναι και πλημμύρες, θα είναι και καταστροφές, θα είναι και πυρκαγιές, θα είναι και κατάρα, θα είναι όλα αυτά, θα είναι και εμείς ταλαιπωρούμεθα μέσα σε αυτά. Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται αλλά δεν ξέρουνε. Εμείς ταλαιπωρούμεθα αλλά ξέρουμε. Και τι σημαίνει αυτό ξέρουμε? Ελπίζουμε ότι όλα αυτά γίνονται και οφείλονται στην αμαρτία, στην ανομία και στην απιστία των ανθρώπων, αλλά δόξα στο Θεό, ο Θεός μας τα αποκαλύπτει. Για να μην απελπιζόμαστε, στενάζουμε, αγωνιούμε, αλλά δεν απελπιζόμαστε, γιατί ο Κύριος έρχεται να μας παραλάβει. Και μάλιστα θα έρθει να μας παραλάβει πριν να αρχίσουν τα δεινά της εφταετίας του Αντίχριστου. Αυτό λοιπόν είναι η ελπίδα μας, αλλά είναι και ο φόβος μας ο καλός, να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα για να τιμηθούμε να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αλληλούια. Επανερχόμεθα λοιπόν εκεί που είμαστε, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπου διαβάσαμε για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά υπάρχει ένα εδάφιο θαυμαστό που πρέπει να μείνουμε, το 24, ξαναείμαστε δηλαδή στο ΚΑΑ, στη σελίδα 928, στο 21 κεφάλαιο, και διαβάζω το 24,
και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας οι Ισραηλίτες και θέλουσι εφερθεί εχμάλωτης πάντα τα έθνη Ισραηλίτες. Και τώρα μπαίνουμε στο εκπληκτικό σημείο που μόνο ο Θεός μπορούσε να βρει τρόπο και να μας το περιγράψει και να μας το αποκαλύψει. Η δε Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών. Και η Ιερουσαλήμ ήταν, είναι και θα συνεχίζει να είναι ποτέ κάτω από μία κρατική κυριαρχία ενός έθνους, ενός κράτους, ενός κατακτητού, αλλά από πολλά έθνη. Σήμερα είναι πάρα πολλά τα έθνη και πάντοτε ήταν πάρα πολλά τα έθνη που ήσαν πάνω και κατακτητές Ιερουσαλήμ. Σήμερα είναι Παλαιστίνοι, σήμερα είναι Ισραηλίτες, σήμερα είναι Σύριοι και δεν ξέρω τι άλλοι. Οι Αμερικάνοι μέσα από τους Ισραηλίτες, οι Ρώσοι πολλές φορές μέσα από τους Παλαιστίνιους, όλα τα έθνη είναι και έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάνω στην Ιερουσαλήμ. Όμως πριν προχωρήσω θέλω να δούμε ένα φοβερό επίσης σημείο που είναι στο Λόγο του Θεού για την Ιερουσαλήμ. Να πάμε στο Ζαχαρία τον προφήτη. Είναι στη σελίδα 839, 12 κεφάλαιο από το βιβλίο Ζαχαρίας ο προφήτης και εδάφιο 2. Να δούμε δύο τρομακτικά χαρακτηριστικά προφητικά τα οποία αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού για την Ιερουσαλήμ. Σελίδα λοιπόν 839, κεφάλαιο ΙΒ, 12 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ζαχαρία και εδάφιο 2, λέει ο Λόγος του Θεού. Ιδού εγώ ο Θεός καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλις εις πάντας τους λαούς κύκλο. Και μιλάει εσχατολογικά και πράγματι όλο αυτό το καιρό από το 70 μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος η Ιερουσαλήμ θα είναι εις πάντας τους λαούς κύκλο. Πέρσες, Ιρανούς, Άραβες, Ισραηλίτες, χριστιανούς, καθολικούς, ορθόδοξους, διαμαρτυρόμενους, Σύριους, Παλαιστίνιους, ζάλι, ακούτε πως το λέει, ποτήριον ζάλις. Όλα τα έθνη είναι ζαλισμένα. Όλα τα βάζουν με την Ιερουσαλήμ. Πρώτο σημείο. Και δεύτερο, και επί τον Ιούδα έτη θέλει είστε τούτο εν τη πολιορκία της τι κατά της Ιερουσαλήμ. Και έγινε πράγματι τότε η πολιορκία, αλλά υπάρχει και μία τελευταία πολιορκία που θα λάβει χώρα στο τέλος, θα τη δούμε και αυτή την πολιορκία, όταν όλα τα έθνη θα έρθουν να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ, να την καταστρέψουν. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι δεν θα καταφέρουν, γιατί θα γίνει ένας σεισμός τρομακτικός που θα καταστραφούν τα στρατεύματα και θα φύγουν ιτημένα. Αυτός δε ο πόλεμος και αυτός ο σεισμός μέσα στη γραφή δεν φαίνεται, ή τουλάχιστον εγώ ή εμείς δεν έχουμε δει ή δεν μας έχει αποκαλυφθεί αν θα γίνει πριν την αρπαγή ή μετά την αρπαγή. Όμως και αυτό το πόλεμο στη συνέχεια της σειράς των μαθημάτων μας αυτών, το σχέδιο και το έργο του Θεού στις έσχατες μέρες πιστεύω θα το βρούμε. Όμως να δούμε και το τρίτο σημείο, είναι τρία εδάφιο, και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς λίθων καταβαρύνοντα. Το τέλος δηλαδή, την ημέρα εκείνη, στις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών, την Ιερουσαλήμ θα την καταστήσει ο Θεός λίθο που δεν μπορεί κανείς να τον σηκώσει. Δεν θα μπορεί κανείς να την αντέξει, καταβαρύνοντα. Και όλοι όσοι επιφορτιστούν αυτών των λίθων των καταβαρύνοντα θα κατασυντριφθούν και πάντα τα έθνη της γης θα συναχθώσουν εναντίον αυτής, όπως είπαμε που θα είναι η τελευταία αυτή επίθεση όλων των εθνών εναντίον της Ιερουσαλήμ. Επιστρέφουμε όμως πάλι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, εκεί που διαβάζαμε και επαναλαμβάνουμε πάλι από το ΚΑ στο μισό 24, και Ιερουσαλήμ θέλει είστε πατουμένη υπό των εθνών και ολοκληρώνει έως σου εκπληρωθώσιν η καιρή των εθνών.
Και εδώ είναι το όμορφο αυτό προφητικό σημείο, ότι θα είναι πατουμένη υπό πολλών εθνών μέχρι να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, μέχρι να εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών. Και οι καιροί των εθνών είναι η περίοδος της Χάριτος, που άρχισε το 33 μετά Χριστό επάνω στο Ανώγιο με την κάθοδο, με την ευλογία και την υπόσχεση και το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και θα ολοκληρωθεί με την αποχώρηση, όπως ήλθε το Πνεύμα το Άγιο δια του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία, θα ολοκληρωθεί με την αποχώρηση του Πνεύματος του Αγίου δια του Ιησού Χριστού μαζί με την Εκκλησία στον ουρανό, πράγμα το οποίο είναι αυτό το περίφημο φαινόμενο το οποίο γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν λέω το πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι, λέω το έχουν ακούσει όλοι οι άνθρωποι, το περίφημο γεγονός της αρπαγής της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν τώρα θα μείνουμε στο φαινόμενο αυτό της αρπαγής της Εκκλησίας, το οποίο διαβάζουμε στο κατά Λουκάν, αλλά μπορούμε να το δούμε και επίσης στην αρπαγή, σαν σημείο στο Ματθαίο, που είναι στο ΚΔ κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Είναι η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Λίγο πριν την αρπαγή λέγει λοιπόν: «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας», μιλάμε πάλι 24 κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον, 14 εδάφιο, «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος δηλαδή της Εκκλησίας επί γης». Είναι το τελευταίο κήρυγμα. Και το ωραίο αυτό χαρακτηριστικό αυτού του εδαφίου είναι ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο. Γιατί στην εποχή μας δυστυχώς κηρύττονται πολλά Ευαγγέλια, αλλά όχι τούτο που είναι το αληθές, η γένουσα διδασκαλία, αλλά πολλά. Κάθε μία εκκλησία και θρησκεία έχει το δικό της Ευαγγέλιο, τη δική της διδασκαλία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία το δικό της Ευαγγέλιο, στο οποίο έχει βάλει μπόλικες παραδόσεις και το έχει τελείως αλλοιώσει. Έχει βάλει προσευχές και δοξολογία στη μητέρα του Κυρίου, έχει βάλει καινούργιους μεσίτες, αν και ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ο ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, έχει βάλει όλους τους Αγίους, έχει δώσει ειδικότητες στους Αγίους. Ο Άγιος της θάλασσας, της ξηράς, του πολέμου, βγήκε και καινούριος Άγιος του έρωτα, και κάθε ένας Άγιος έχει τη δική του ειδικότητα. Το ίδιο και χειρότερα η Καθολική Εκκλησία. Άλλο Ευαγγέλιο και αυτή. Πάλι με Αγίους, πάλι και εκεί να μην μπούμε τώρα το παρελθόν, δηλαδή την Ιερά Εξέταση, τα συγχωροχάρτια, έδιναν συγχωροχάρτια, πάρε, δώσε μου λεφτά και συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Άλλο Ευαγγέλιο. Μετά ήρθαν οι διαμαρτυρόμενοι, άλλο Ευαγγέλιο και αυτοί. Ευαγγέλιο ευημερίας λέει. Ο Χριστός θα σου σε κάνει πλούσιο. Ευαγγέλιο του απόλυτου προορισμού. Δηλαδή ότι όλα είναι προορισμένα. Αυτός είναι προορισμένος να πάει στην κόλαση και αυτός είναι προορισμένος να πάει στον παράδεισο. Άρα και ο Ιούδας είναι αθώος, γιατί τον είχε προορίσει ο Θεός για να παραδώσει τον Χριστό. Άλλο Ευαγγέλιο. Επίσης λέω τώρα διάφορα που υπάρχουν. Η σωτηρία δεν χάνεται. Από τη στιγμή που αναγεννήθηκε ο άνθρωπος, τέλειωσε. Δηλαδή δεν χάνεται. Ο Λόγος του Θεού λέει προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. 10 ήταν οι παρθένες, 5 μόνο ήταν οι φρόνιμες, 5 ήταν οι μωρές. Υπάρχει ο πιστός και φρόνιμος δούλος, αλλά υπάρχει και ο πονηρός δούλος που πήγε στο πύρτο εξώτερον. Υπάρχει ο άλλος που δεν φόραγε το ένδυμα του γάμου, στην ωραία αυτή παραβολή του γάμου του Χριστού, ο οποίος ήταν στον γάμο, στο πύρτο εξώτερον. Πού βρίσκουν αυτές τις διδασκαλίες? Αλλά δεν θα κάνουμε τώρα κριτική.
Εμείς θα πούμε ότι είναι γραμμένο, και αυτό είναι αληθές, ότι τούτο το Ευαγγέλιο, τούτο το Ευαγγέλιο, η γένουσα διδασκαλία, η αλήθεια του Χριστού, αυτό θα κηρυχθεί τις έσχατες ημέρες σε όλο τον κόσμο, και τότε θα έρθει το τέλος της Εκκλησίας εδώ με την αρπαγή, αλλά και το τέλος του κόσμου στη συνέχεια. Τώρα όμως και σήμερα για λίγο θα ασχοληθούμε με την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου είναι ένα τρομακτικό, όπως είπαμε, φαινόμενο, και θέλω να το διαβάσουμε πρώτα από την Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, να δούμε τι ωραία που το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Είναι σε σελίδα 1047, στην πρώτη Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο κεφάλαιο 4, δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο 13. Σελίδα λοιπόν 1047, δέλτα κεφάλαιο, 4 κεφάλαιο της Επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, και στο 13 εδάφιο. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκινημένων, δια να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Διότι εάν πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετά αυτού». Αυτούς δηλαδή που πέθαναν εν Χριστώ θα τους φέρει δια του Ιησού στον ουρανό ο Θεός. «Δια τούτο σας λέγομεν», και προσέξτε πριν προχωρήσω, «ο Θεός θα τους φέρει δια του Ιησού Χριστού στον ουρανό». Την αρπαγή θα την κάνει ο Χριστός, αλλά με εντολή Θεού. «Επειδή αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτός ο ίδιος, θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα», που σημαίνει πρόσταγμα, «με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανώτες εν Χριστώ θέλουσι να αναστηθεί πρώτον, και έπειτα εμείς όσοι απομένομεν», και μάλιστα το κείμενο δεν λέει έτσι, αλλά λέει «ταυτόχρονα και άμα», ταυτόχρονα με την Ανάσταση των νεκρών, «ταυτόχρονα και εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα». Ταυτόχρονα η Ανάσταση και ταυτόχρονα η μεταμόρφωση που θα δούμε. «Θα αναστηθούν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου στον αέρα, και κατά αυτόν τον τρόπο θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο». Είναι η εκπλήρωση και πάλι του προφητικού λόγου που ανέφερε ο Απόστολος Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού: «Εκεί όταν θα πάμε δεν εξεύρωμεν τι θέλομεν είστε, αλλά εν εξεύρωμεν ότι θα είμεθα ομοί με το Χριστό». Θα πάρουμε το σώμα του Χριστού. Είναι ακριβώς αυτό που διαβάσαμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, ότι και εμείς στενάζουμε περιμένοντας την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την αρπαγή, δηλαδή την Ανάστασή μας. Όμως με διαφορετικό τρόπο αναφέρεται στην αρπαγή ο Απόστολος Παύλος και στην πρώτη Επιστολή προς Κορινθίους, που είναι στη σελίδα 1019, κεφάλαιο ΙΕ, 15 κεφάλαιο και 51 εδάφιο. Σελίς 1019, ΙΕ κεφάλαιο και 51 εδάφιο. Διαβάζω: «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς». Και πράγματι, αδελφοί, η αρπαγή είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι αποκεκαλυμμένο σε όλους. Όλοι έχουν ακούσει, και είπα και προηγούμενα ότι όλοι έχουν ακούσει στον κόσμο για την αρπαγή, αλλά δεν την πιστεύουν όλοι, και δεν την πιστεύουν όλοι και οι χριστιανοί, γιατί δεν την καταλαβαίνουν. Και γιατί δεν την καταλαβαίνουν? Γιατί είναι μυστήριο. Και τι σημαίνει μυστήριο? Χρειάζεται αποκάλυψη για να το καταλάβεις. Και σε ποιους αποκαλύπτει ο Θεός? Σε αυτούς που εξητούν, σε αυτούς που θέλουν, σε αυτούς που πραγματικά με μεγάλη επιθυμία θέλουν να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Σε αυτούς δηλαδή που ο Θεός λέει ότι δια πνεύματος Αγίου τους οδηγεί στα βάθη του Θεού. Είναι ένα μυστήριο.
Και ενώ καθηγητές θεολόγοι, αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι σύγχρονοι δεν την έχουν καταλάβει, ένα μικρό παιδάκι να ρωτήσει στην εκκλησία το ξέρει. Έναν αγράμματο πιστό το ξέρει. Αλλά και όλοι μας το ξέρουμε. Είμαστε πιο σοφοί, πιο έξυπνοι, μη γέννητο. Είναι η χάρις του Θεού. Γι' αυτό να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε το Θεό για τη χάρη Του. Κι όμως είναι τόσο καθαρά γραμμένο, πάνε να ρωτιέσαι και λες, μα γιατί δεν το καταλαβαίνουνε. Και η απάντηση είναι μία. Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θα κοιμηθούμε, δεν θα πεθάνουμε εμείς οι χριστιανοί. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε. Εν μια στιγμή εν υπείο οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλφικη. Διότι θέλει σαλπίσει ο Θεός και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Όπως ακριβώς διαβάσαμε και στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Γιατί πρέπει, διότι στο 50 εδάφιο λίγο πιο πάνω γράφει, τούτο δε λέγω αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δε δύναται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία. Γι' αυτό πρέπει το φθαρτό να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό να ενδυθεί αθανασία, για να κληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού, που σάρκα και αίμα δεν δύναται να κληρονομήσουμε. Και όταν το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Τότε λοιπόν πραγματικά νικήσαμε το θάνατο, καθώς είναι γεγραμμένο, που θάνατε το κέντρο σου, που αδυνίκη σου, ο θάνατος κατεπόθη, ενικήθη ο θάνατος, γιατί ο Χριστός, ο οποίος πρώτος εισήλθε εις τον ουρανό, καθώς είναι γεγραμμένο, Υιός μου είσαι εσύ, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, εγώ σήμερον σε εγέννησα, και δια του Ιησού Χριστού όλοι μας θα απολαύσουμε την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την Ανάστασή μας, δηλαδή την αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι η αρπαγή της Εκκλησίας δεν είναι μια στιγμή. Είναι μια διαδικασία. Και η διαδικασία περιέχει τρία στάδια, τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, κέλευσμα, προσταγή. Και πιστεύω ότι αυτή η προσταγή είναι που ο Θεός δίνει εντολή στον Χριστό να κατέβει. Γιατί μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι κανένας δεν γνωρίζει περί της ώρας και της ημέρας, ούτε οι άγγελοι του ουρανού, ούτε ο Υιός του ανθρώπου, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο Θεός Χριστός Ιησούς, ο Λόγος του Θεού βεβαίως και γνωρίζει. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος ανεστήθη και στέκεται στα δεξιά του Πατρός, δεν γνωρίζει. Άρα χρειάζεται ένα πρόσταγμα προς όλους, ακόμη και προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και μετά κέλευσμα, κέλευσμα και φωνή Αρχαγγέλου. Τη φωνή του Αρχαγγέλου την περιγράφει στην παραβολή του στις 10 παρθένες ο Λόγος του Θεού, εν δε το μέσο της νυχτός έγινε κραυγή, που είναι το πρόσταγμα, το κέλευσμα, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησην αυτού, που είναι η φωνή του Αρχαγγέλου. Και τότε, λέμε διαδικασία, εσηκώθησαν πάσε επαρθένη και οι πέντε μωρές και οι πέντε φρόνιμες για να ετοιμάσουν τις λαμπάδες τους, να τις κοσμήσουν, λέει το κείμενο. Είχαν χρόνο, γιατί οι λαμπάδες και των 10 είχαν σβήσει, επειδή εκοιμώντο, και εκοιμώντο επειδή ευράνθινε ο νυμφίος. Αλλά οι πέντε μωρές που δεν ήσαν έτοιμες, αυτό σημαίνει μωρές, δεν ήσαν έτοιμες, γιατί δεν είχαν έλεον μαζί, δεν μπορούσαν να κοσμήσουν, να ετοιμάσουν τις λαμπάδες τους.
και πήγαν στις πέντε φρόνιμες που είχαν έλαιον και μπορούσαν να ετοιμάσουν και να κοσμήσουν τις λαμπάδες τους. Και τους λένε δώστε μας, γιατί οι δικές μας σβήνονται. Και οι φρόνιμες είπαν μόνο για μας φτάνει αυτό το οποίο έχουμε. Γιατί η σωτηρία είναι προσωπική. Το ότι η γυναίκα μου είναι έτοιμη για τον ουρανό δεν σημαίνει ότι είμαι και εγώ. Και δεν θα εισέλθω εγώ στην αρπαγή της Εκκλησίας χάρη της γυναίκας μου. Ούτε η γυναίκα μου θα εισέλθει στην αρπαγή χάρη μου. Στην αρπαγή θα εισέλθουν οι έτοιμες. Αυτές που είναι γεμάτες από την παρουσία του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Που εύκολα και αμέσως πληρούνται Πνεύματος Αγίου, γιατί ο αγιαστής μας είναι ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και έφυγαν οι πέντε να πάνε να βρουν να αγοράσουν λάδι, λέει, στην παραβολή. Αλλά ήρθε ο νυμφίος, οι έτοιμες εισήλθαν και οι πέντε όταν επέστρεψαν δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα. Και άρχισαν να φωνάζουν, άνοιξε ο νησί μας. Και ο Κύριος τους είπε, υπάγετε απ' εμού, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού. Το στερεό θεμέλιο του Θεού μένει. Και εξ αρχής εγνώριζε και μας πληροφόρησε ότι από τις 10 οι 5 μόνο είναι φρόνιμες. Οι 5 είναι μωρές. Προγνωρίζει ο Θεός. Στον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο Θεός δεν θα καταλάβει την ημέρα της αρπαγής ποιος είναι έτοιμος και ποιος δεν είναι για να τον παραλάβει. Ο Θεός ξέρει. Εμείς θα καταλάβουμε. Και αλίμονο για κάποιους που θα καταλάβουν ότι δεν ήσαν έτοιμοι. Γιατί δεν είχαν μεριμνήσει, προνοήσει να έχουν όλα τα απαραίτητα. Και το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο και τον Αγιασμό και την ετοιμασία, όλα τα απαραίτητα που δίνει ο Λόγος του Θεού για να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί όταν λέει ο Λόγος του Θεού ζητείτε ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον Αγιασμό, γιατί τότε μόνο θα δείτε το πρόσωπο του Θεού, το εννοεί. Δεν το λέει για αστεία. Το εννοεί. Ο άνθρωπος που δεν είναι σε αγιασμό δεν είναι έτοιμος. Και ο αγιασμός έρχεται με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με την πίστη, με την αγάπη, με την ελπίδα. Με όλα τα απαραίτητα μέσα από το Λόγο του Θεού. Αν κάτι σου λείπει, δεν είσαι έτοιμος. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να ζητάμε από το Θεό να μας ετοιμάσει. Και ο μόνος τρόπος για να ετοιμαζόμαστε είναι ο Λόγος του Θεού και η προσευχή. Αλλά η προσευχή όχι μόνο με λόγια ανθρώπινα, αλλά ιδιαιτέρως δια Πνεύματος Αγίου. Και θυμάμαι πριν χρόνια ένας αδερφός ευαγγελικός, πολύ καλός αδερφός, γέροντας, έχει φύγει τώρα, είναι στον Κύριο, ρώτησε, δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζομαι να μιλάω ξένες γλώσσες. Μπορείς να μου εξηγήσεις? Με ειλικρίνεια, αγαθοσύνη. Και απάντησα με ειλικρίνεια και αγαθοσύνη, ένας νέος αδερφός, δεν ξέρω να σου πω, αλλά είμαι βέβαιος ότι εσύ αγαπάς το Θεό, ότι ο Θεός αγαπάει εσένα και αν τον ρωτήσεις θα σου απαντήσει. Και όταν σου απαντήσει, έλα πες το και σε μένα. Και μετά από κάποιους μήνες ξαναβρέθηκαν. Ξέρω γιατί χρειάζονται. Πες μου. Στον ύπνο μου βρέθηκα, είπε ο γέροντας, μαζί με τον Κύριο είναι τώρα, τα πάση βεβαιότητας. Βρέθηκα στο χωριό μου, στο παλιό μου σπίτι. Και εκεί στο χωριό μου είχε ο πατέρας μου, μικρό παιδί ήμουνα, ένα πηγάδι. Και αυτό το πηγάδι ήταν όλη μας η περιουσία. Δεν υπήρχε νερό. Από αυτό το πηγάδι πίναμε, πλαινόμαστε, μαγειρεύαμε, ποτίζαμε,
όλα από αυτό το πηγάδι, από αυτό το πηγάδι ζούσαμε. Και ο πατέρας μου το φρόντιζε πάρα πολύ. Το είχε χτίσει και είχε βάλει και ένα σιδερένιο σκέπασμα, το οποίο, με το οποίο το σκέπαζε πάρα πολύ, γιατί δεν έπρεπε να πέσουν ούτε σκουπίδια, ούτε ζώα μέσα, για να μην μολυνθεί. Και εγώ βρέθηκα στο σπίτι του πατέρα μου. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται ερμηνεία αυτό το ενύπνιο, τόσο αποκαλυπτικό. Βρέθηκα στο σπίτι του πατέρα μου, πλησίασα το πηγάδι και το πηγάδι ήταν ξεσκέπαστο. Και τρόμαξα. Πω, θα έχει βρωμήσει. Και κοιτάω από πάνω και ήταν φουσκωμένο, είχε πολλά νερά. Αλλά ήταν ολόβρωμα. Σκουπίδια, ξύλα, βρωμιές. Και με έπιασε μια θλίψη απερίγραπτη. Γιατί δεν ήξερα πώς να το καθαρίσω. Ήταν τόσο βαθύ που δεν μπορούσα να το καθαρίσω με κανένα σκεύος. Αλλά ήταν και τόσο ψηλά που ήταν γεμάτο νερό. Ούτε με τενεκέ μπορούσα, σε απόλυτη αδυναμία, να καθαρίσω το πηγάδι. Και τότε έστρεψα το βλέμμα μου στον ουρανό και είπα, Κύριε, καθάρισε εσύ το πηγάδι. Και ξαφνικά ακούω ένα θόρυβο και το νερό άρχισε βου να ανεβαίνει. Και ανέβαινε και άρχισε να υπερχυλίζει, και μόλις υπερχείλησε, σε ένα λεπτό καθαρίστηκε τελείως. Τώρα μου λέει, κατάλαβα τι σημαίνει ποταμί υδάτος ζώντος θέλουσι ρεύσει, όχι εκ της καρδίας σας, εκ της κοιλίας σας. Και έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελον να λαμβάνω σοι πιστεύοντες. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Χρειάζονται οι γλώσσες, βέβαια. Είναι το δώρο που έκαμε ο Θεός τους ανθρώπους για να καθαρίζεται ο άνθρωπος σε μια στιγμή. Άμεσα, γρήγορα, με τα πάσης βεβαιότητος, αποτελεσματικά. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαριστεί το πηγάδι παρά μόνο αν γίνει πηγή υδατοζώντος. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αυτοκαθαριστεί ο άνθρωπος παρά μόνο αν γίνει πηγή υδατος ζώντος. Και ξέρετε πόσο χάρηκα, αδελφοί, όταν τ' άκουσα. Λέω, ο Θεός αποκαλύπτει. Αλλά να σας πω και κάτι, και εγώ τότε το κατάλαβα τι χρειάζονται. Δεν το είχα καταλάβει. Οι πέντε παρθένες συμμορές δεν ήσαν έτοιμες. Δεν μπορούσαν να αγιαστούνε, δεν προλάβαιναν. Οι πέντε φρόνιμες ήσαν έτοιμες. Έριξαν το λάδι. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, η διαρπαγή της Εκκλησίας δεν είναι μια στιγμή. Είναι χάρις Θεού. Είναι μια διαδικασία που κρατάει πολύ λίγο, βέβαια. Τόσο λίγο που όποιος είναι έτοιμος δεν προλαβαίνει να ετοιμαστεί. Αλλά αυτό το λίγο είναι και τόσο πολύ που όποιος είναι έτοιμος και είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, σηκώνει το χέρια του στον ουρανό και λέει, Θεέ μου, πληρούτε Πνεύματος Αγίου, φεύγει κάθετη το σαπρό από το σώμα του, την ψυχή του και το πνεύμα του, και φεύγει για τον ουρανό. Χάρις Θεού είναι. Αυτό το εν μια στιγμή ενρυπεί οφθαλμού είναι η μεταμόρφωση. Ναι, και η μεταμόρφωση θα λάβει χώρα εν μια στιγμή ενρυπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη του Θεού. Αλλά θα έχει προηγηθεί και το κέλευσμα, το πρόσταγμα και η φωνή του Αρχαγγέλου. Και η ερώτηση είναι, όλοι θα το καταλάβουν ότι είναι η αρπαγή? Εγώ δεν ξέρω αν είναι όλοι, αλλά εγώ ξέρω ότι είναι όλοι οι χριστιανοί, και οι έτοιμοι και οι μη έτοιμοι. Και οι πέντε μωρές το κατάλαβαν και οι πέντε φρόνιμες το κατάλαβαν. Και θα είναι φοβερό να καταλάβεις ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία του και να μην δεις το σώμα σου να μεταμορφώνεται. Και τώρα έχει νόημα. Δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας, ο έτοιμος, παραλαμβάνεται, ο άλλος, ο μη έτοιμος, αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό και θα εργάζονται. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο έτοιμος, ο άλλος αφήνεται.
και δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το έργο του Θεού με την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ξέρετε κάτι, θα είμαστε αναπολόγητοι αν δεν είμαστε έτοιμοι. Γιατί η ετοιμασία δεν είναι κάτι το αδύνατον, μπορεί να είναι δύσκολο. Ακόμη και σε μερικούς από εμάς μπορεί να είναι αδύνατον. Αλλά τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Δεν θέλει ο Θεός να μπορείς, γιατί ξέρει ότι δεν μπορούμε. Δεν θέλει ο Θεός να ξέρεις πολλά πράγματα, να είσαι θεολόγος και καθηγητής θεολογίας και να σου έχει αποκαλυφθεί όλος ο λόγος του Θεού και δεν ξέρω τι. Όχι. Αυτά ο Θεός μπορεί να τα κάνει. Να σου δίνει, να σου δώσει δύναμη και να σου αποκαλύψει. Ένα πράγμα θέλει ο Θεός. Και σήμερα στο πάρουμε σαν μήνυμα Θεού. Να θέλεις με όλη σου την καρδιά. Ξέρετε τι είπε ο Απόστολος Παύλος για να το καταλάβουμε αυτό. Καταλαβαίνω ότι τώρα γίνομαι σπονδύ και ο καιρός της αναχωρήσεως μου έφτασε. Αλλά είμαι έτοιμος, γιατί τον αγώνα τον καλόν γονίστην. Το δρόμο μου τελείωσα, τα πίστη μου διατήρησα και τώρα δεν μου μένει παρό της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίο θα μου αποδώσει εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής. Και λέει, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνεια του Κυρίου. Αυτό θέλει από εμάς ο Θεός. Να επιποθούμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Δηλαδή τι σημαίνει επιποθώ? Όχι ποθώ, επίποθω. Ποθώ με όλη μου την καρδιά. Και μας βοηθάει ο Θεός να επιποθούμε με τις πυρκαγιές, με τους σεισμούς, με τις αρρώστιες, με όλα αυτά τα σημεία τα οποία έρχονται σαν τις οδύνες της εγκυμονούσης και εμείς τις καταλαβαίνουμε και ο Θεός θέλει να επιποθούμε. Η καρδιά μας να μην είναι δεμένη ούτε με τη γη, ούτε με τα δάση. Τα αγαπάμε, είναι του Κυρίου μας. Θλίβεται η ψυχή μας που τα βλέπουμε να καίγονται. Αλλά δεν απελπιζόμαστε. Και δεν απελπιζόμαστε, γιατί λέμε ο Κύριος έρχεται. Άκουγα τους ανθρώπους που μιλάγανε και έλεγαν τέτοια δάση τα δυσέγγονά μας θα δούνε. Γεμάτη απελπισία. Και εγώ έλεγα αυτά τα δάση θα τα ξαναφτιάξει ο Χριστός όταν θα κατέβουμε στη γη. Όταν θα κατέβει ο Χριστός στη γη με τα πάντων των Αγίων. Και η γη δεν θα είναι έτσι να συστενάζει και να στην αγωνία. Θα είναι όμορφη και θα είμαστε εμείς βασιλείς και οι ιερείς του υψίστου. Αμήν. Κύριος να μας ευλογήσει.